Ικαρία, 1912. Το νησί επαναστατεί εναντίον της Τουρκοκρατίας και στις 17 Ιουλίου γίνεται αυτόνομο κράτος. Η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας. Λίγους μήνες μετά το νησί ενώνεται με την Ελλάδα που παραμένει σχεδόν για ένα αιώνα. Η ιδέα της ελεύθερης γενιά της Ικαρίας όμως δεν έχει πεθάνει. Λίγο πριν κλείσει τα 100 χρόνια ένωσης με την Ελλάδα, συγκροτείται μέσω του ίντερνετ μια ομάδα ακτιβιστών, η οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταφέρνει και υποκινεί μια νέα επανάσταση. 17 Ιουλίου του 2012 ξεκινάει ο μεγάλος πόλεμος με την Ελλάδα. Παρά τη μεγάλη στρατιωτική δύναμη της Ικαρίας, ο πόλεμος φαίνεται να χάνεται, αφού ο μεγάλος λαθρέμπορος όπλων Γιάννης Μεγαλόπουλος, γνωστός και ως Johnny Kaka, προδίδει την Ικαρία, παραδίδοντας στην Ελλάδα τα μυστικά όπλα του στρατού. Παρ' όλα αυτά, χάρη σε ανθρώπους όπως ο αστυνόμος Τσιμπίδας, η Ικαρία επανακάμπτει και κερδίζει τον πόλεμο. Η νεοσύστατη κυβέρνηση προτείνει στον αστυνόμο Τσιμπίδα να γίνει υπουργός δημόσιας τάξης. Όμως αυτός αρνείται, θέλοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση και τελικά υπουργός γίνεται ο διεφθαρμένος Άρης Λίγνας. Παράλληλα, ο Γιάννης Μεγαλόπουλος εγκαταλείπει την πρωτεύουσα και πηγαίνει να ζήσει στους Φούρνους, ένα νησί της Ικαριακής επαρχίας, όπου εκεί χτίζει σιγά σιγά τη δική του αυτοκρατορία. Το νέο κράτος της Ικαρίας φαίνεται να τα πηγαίνει περίφημα. Το όνειρο όμως δεν αρκεί να γίνει εφιάλτης. Δύο χρόνια μετά, τον έλεγχο των πάντων τον έχει άτυπα από τη μαφία. Η διαπλοκή υπάρχει παντού. Και ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, ο Στίβ Φουστάνος. Κανείς δεν ξέρει πώς ξεκίνησε. Οι φήμες όμως λένε ότι τα πάντα άρχισαν όταν μετά από μια μεγάλη σχέση που τελείωσε, αφού σιώθηκε στη δουλειά, μην πιστεύοντας πια στους ανθρώπους, αλλά μόνο στο χρήμα. Ανάτι, ρε παιδιά, επιτέλους βρήκανε τον δρόμο. Έλα ρε, καθανά. Γεια σου Γιάννη Ρακίνη, πώς μεγάλη φούντα. 40 χρόνια δούλευε στα τάλιρά σου φούντα. Αυτά. Μου τα έφαγε η φούντα. Τώρα που πες φούντα, ανισκόμπτω το δικό μας. Τι έκανε πάλι. Τι έκανε μωρέ, δεν βλέπεις. Τι έκανε, τι έκανε. Πάλι με την κόκα. Πάλι με την κόκα. Μυθιές. Μυθιές. Τα την καθμίζεις, τι κοιτάνε. Επειδή το βλέπω και ζωρίστερα εδώ πέρα, ζωγραφείο φτάσια, μήπως το παρατράβηξε σήμερα, το βλέπω. Το έχει παρακάνει όλο αυτό το διάστημα. Ήπια πολύ δηλαδή, τι έκανε. Πόσο. Πάρα πολύ. Πόσο πολύ. Την τελευταία εβδομάδα μπορεί να έχει τράβει και ένα ραμπά. Εγώ ήλπιζα ότι ήταν κάτι παροδικό, κάτι το αμεληταίο. Αλλά πέρσι το Πάσχα, ήταν ευχαριστημένος, χαρούμενος για την γέννηση του Χριστού και ήπια δυο αραμπάδες. Οπότε υπάρχουν και χειρότερα, αυτό θα σου πω. Εγώ να σου πω, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά και με τρομάζουν και τα ανοίγματα απέναντι. Δεν έκανε ανοίγματα. Θα μπλέξουμε με τους άλλους απέναντι, πες. Για να δούμε. Γεια σου, Ρακλή. Γεια σας, κύριε Μεγαλόπουλε. Για πες μου, τι γίνεται με τις δουλειές μου. Οι επιχειρήσεις σας βρίσκονται σε καλά χέρια. Όλα πάνε καλά. Οι φοιτίες στα κεραμιδού φέτος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έχουν αυξημένη παραγωγή. Μάλιστα, χτες το βράδυ, ήρθε μια ομάδα από την αλβανική μαφία να πάρουν λίγο πράγμα. Και τους έβαλα να δοκιμάσουν λίγο έτσι. Ήταν τόσο δυνατό που οι τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο χτες το βράδυ από τους Φούρνους. Από εδώ τους στείλαμε στον Αγιοκύρκο. Είναι στο Μητροπολιτικό Νοσοκομείο της Ικαρίας. Και καλά όλα αυτά, αλλά δεν πιστεύω όλα αυτά να προκαλέσουν καμιά εξέγερση εκεί πέρα στους εργάτες μας. Εξέγερση. Η γη του Ηρακλής ξεταμπάνευλο των εργατών σου. Και θα κάνουν εξέγερση. Όποιος τολμήσει να σηκώσει κεφάλι, τον τρώει το μαύρο χώμα. Τα ακούς αρνανά. Έτσι θέλω να δράσεις κι εσύ. Τι κάνεις. Πρώτα με πριζώνεις και μετά με χέσεις. Για όνομα του Θεού πια. Κόψε λίγο την κόκα. Χέστη με δε. Όχι, κάνει τη δουλειά το αφεντικό. Πρέπει να είναι σκληρός έτσι, το είπες. Εντάξει, εντάξει. Και να μου λες, στο γκαμπί, με έκανα νεότερο. Στο γκαμπί, ε. Στο γκαμπί όλα πάνε πολύ καλά. Φέτος θα έχει αυξημένη τουριστική κίνηση. Μίλησα και με τον Υπουργό Πολιτισμού της Ικαρίας. Μου λέει θα έχουμε ένα τουριστικό ρεύμα της τάξης του 1180%. Θα ξεπεράσουμε κάθε αιώνα. Και όπως καταλαβαίνεις, μετά από όλα αυτά, λογικό είναι να ανθίσει και το εμπόριο λευκής σαρκός. Βέβαια.
με την άλλη τη δουλειά την καλή, το εμπόριο όπλο. Εκεί δεν τα πάμε και τόσο καλά. Πιστεύω να ενημερώθηκες αν έχεις το κουράγιο. Ναι, αν σε αφήσει αυτό το να ακούσεις καμιά είδηση τηλεόραση, κανένα ραδιόφωνο, ότι δεν υπάρχει πόλεμος. Επικρατεί παγκόσμια ειρήνη. Και δεν πάει καλά το εμπόριο όπλων, αλλά πάει καλά το άλλο εμπόριο των εκρηκτικών ουσιών. Πώς και έτσι. Εδώ οι ψαράδες αγοράζουν σαν τρελή. Αυτές τις ουσίες, ξέρεις, για το ψάρεμα, μην ακούνε και μας ακούνε κιόλας. Καταλαβαίνεις, τα εκρηκτικά. Φουρνιώτες. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Βλέπω ότι έχω αφήσει την επιχείρησή μου σε καλά χέρια. Να είστε σίγουρος για αυτό, αφεντικό. Νομίζω τώρα ότι είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το ταξίδι μου, να πάω να κατακτήσω τη Μεγαλούπολη, τη Μητρόπολη της Ικαρίας, τον Άγιο Κήρυγκο. Να επεκτείνω εκεί πέρα τις δουλειές μας. Πολύ καλά θα κάνεις. Θα πάω εκεί πέρα και θα εξαλείψω τον ανταγωνισμό. Θα τους... τελειώσω. Όπως εσύ μόνο γνωρίζεις. Πήγαινε στο καλό. Πάμε τα ρωτά. Και έτσι ο περιβόητος Γιάννης Μεγαλόπουλος ξεκινάει το ταξίδι του για να κατακτήσει την Ικαρία. Αλλά δεν ξέρει τι τον περιμένει εκεί. Το μυαλό και η καρδιά μου βρίσκεται στην Ικαρία. Τα χέρια σας ψηλά και κάντε λίγη φασαρία. Τσεκάρε τη ρήμα, μαν τσεκάρισε λίγο το flow. Στο νησί από που είμαι, το πιώμα is the low. Σε παραλίες και βουνά μερικά βάζοντα. Στρίβουμε και πίνουμε τα γάρατα σωστά. Έτσι κι εγώ θα πιω απ' τη θέση. Αφεντικό, έχουμε πρόβλημα. Σου, ποιος είναι αυτός? Ο κόσμος είναι αφεντικό. Πες μου, δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Ειδοποίησαν οι δικοί μας από το λιμάνι. Έρχεται ο Τζόνι Κόκα. Μάλλον έρχεται να μας χαλάει τις δικές μας. Ο Τζόνι Κόκα. Τι θέλει αυτός εδώ πέρα? Τα αρχίδια μας χαλάει τις δικές της. Λοιπόν, άκουτσι. Θέλω να πας εσύ προς άνθρωπους εμπιστοσύνης. Να παρακολουθείς την κάθε του κίνηση. Να γίνεις σκιά του. Εντάξει, αφεντικό. Φύγε τώρα, δεν σε χρειάζομαι άλλο. Επιτέλους πια με αυτήν την ομπρέλα τελείωσε ο ήλιος. Ο Νεκτάριος είναι στην κυριολεξία το παιδί του λαού. Τίμιος σιδεράς μοχθεί κάθε μέρα για να βγάλει το ψωμί του. Είναι όμως ερωτευμένος με τη Σύση που γνωρίζει από τα παιδικά του χρόνια. Αυτός ο έρωτας όμως δεν μπορεί να κρατήσει, αφού η Σύση έχει πάρει από καιρό το λάθος δρόμο. Πρέπει να βρω τη Σύση να την κάνω να αλλάξει γνώμη. Πάω μάλλον στο λιμάνι θα. Πήγαινε στα μάξι, μάζι τους επιθόλους να δείξουν τα πράγματα, να βρούμε μέρος να μείνουμε. Και θα έρθουμε από εκεί. Πήγαινε, δεν σε χρειάζομαι. Ξέρω ένα ξενοδοχείο που έχει ένας φίλος μου και σε καλές τιμές και να θέλω να κάνω και παρέα. Παρέα? Ναι. Μπορείς στο διάλο, μωρέ! Έχω κάτι τέτοιο σαν εσένα, τις έχω και μου δουλεύουν σε επιχειρήσεις μου. Τι νομίζεις γι' αυτό, ψάχνω. Μέρος να μείνω, ψάχνω. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων? Πάμε να σου δείξω.
Α, προχώρα. Σιγά, φίλε, μη σπάχνεις. Γεια σε, μωρή, και προχώρα. Μεντικό! Περίμενε, είναι έργη ησυχία για απόψε. Μας έχει πάρει κανείς τηλέφωνο, τίποτα, όλα ίση. Παράξενο, δεν είναι. Μεντικό, εμένα μου θυμίζει την ησυχία πριν την καταιγίδα. Κάτι άσχημα θα σου πει. Κάτι σκαρώνει αυτό ο καριούλης ο Φουστάνος. Είμαι σίγουρος. Μήπως πάμε καμιά γύρα να δούμε τι παίζει. Ναι, πάμε να κόψουμε τη μηχανιά κλίση. Βασικά, πάμε μια γύρα να δούμε τι παίζει. Καλησπέρα, μπορώ να εξυπηρετήσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Έχω έρθει εδώ πέρα με μερικούς φίλους μου και θα ήθελα μερικά δωμάτια να μείνουμε για μερικές μέρες. Μάλιστα, γιατί δεν. Θέλω δύο δικλινά για τα παιδιά και για μένα θέλω την προεδρική σουίτα. Μήπως θέλεις και τζακούζι. Ναι, βεβαίως. Πάμε μερικές μέρες. Θα σου δώσω τρία δίκλινα, δεν έχουμε τέτοια πράγματα εδώ. Τέλος πάντων, ας είναι. Να σου πω όμως, φαίνεσαι για άνθρωπος που ξέρει τα κατά τοπιά της νύχτας. Κάτι γνωρίζουμε από νύχτα, εδώ που κυκλοφορούμε. Θα μπορούσες να μου δώσεις μερικές πληροφορίες ίσως. Ψάχνεις για ρουφιάνο. Όχι ρουφιάνο, φίλε, εντάξει. Αλλά τους ανθρώπους που με βοηθάνε, δεν τους αφήνω έτσι. Κάτι μπορεί να γίνει. Χαίρομαι. Θες να περάσεις από το σπίτι να το πούμε καλύτερα. Ναι, καλύτερα να μιλάμε εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Σε αυτά την πουτάνα! Πάμε, όπως είπε, πάμε! Προχώρα, προχώρα! Ηρέμησε! Προχώρα, λέω, προχώρα, σταμάτα! Ηρέμησε, προχώρα! Είμαι κάτω! Προχώρα, γαμμαθέρα! Προχώρα! Σταμάτα! Πάλι μια φορά, κάτω, σε αγαπώ! Μη μιλάς! Ηρέμησε, πα! Πάλι μέσα! Μέσα! Μη μιλάς! Προχώρα! Μέσα, και πάλι κάτω, κάτω, μέσα! Μέσα! Εκεί κάτσε! Ηρέμησε! Αφήστε την, πού την πάτε! Αγώνα Βιέκα, το δεξί χέρι του αστυνόμου Τσιμπίδα. Από μικρή είχε καταστροφικές τάσεις. Όλα τα παιδάκια του σχολείου τη φωνάζανε οχιά. Αποτελεσματική, αλλά θανατηφόρα. Ίσως ο πιο φιλόδοξος άνθρωπος στην Ικαρία. Καλό είναι να μην βρεθείς ποτέ στον δρόμο της. Φύγε ρε σύγκραμα από εδώ. Συγγνώμη, παιδικό. Τώρα δεν με ακουλάω. Έχετε κουράσει. Έλα. Πρώτο αναπηρικό είναι από τους καινούργιους μαθητές στη Βαόνη. Βαόνη. Ναι, μαζί με τις ελιές φυτέψαμε και ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω. Αυτή είναι η ανημοποίηση μας έχει γαμίσει. Ξέρετε. Φέρετε την εκδεδειδόμενη μέσα. Τι!
Έλα εδώ, προχώρα! Σταμάτα, γρέμισε! Άπα, σιγά! Γρέμισε, είπα, αφεντικό, την έφερα! Εδώ κάτσε! Τι κυφλίκι δρόμο! Το ξέρεις αυτό που κάνεις, είναι παρανόμο. Τι είναι παρανόμο, δεν λέω καμία παρανομία. Α, εσύ δηλαδή βάζεις τον δεκολτέ μέχρι τον αφαλό και το μήνυμα στο βυζί και πας μια βόλτα. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο γενικός μπορώ. Αν δεν τα δουλεύεις, κάνεις πιάτσα και το ξέρεις. Δεν προσβάλλετε, δεν κάνω πιάτσα, απλά είχατε δει να πάω βόλτα. Βόλτα! Να σε πάρουν όλοι βόλτα. Πού στο λιμάνι. Εντάξει, δεν έπαιζε τίποτα στα μαγαζιά και πήγα να κάνω τσιγάρο. Δεν είχε τίποτα. Φανταστείτε ότι μόνο δύο τύπους ήταν γύρω από το πλοίο. Ένα κυριλέ που με ρώτησε για πού να μείνει και ένα μπράβο. Ωραία, μπράβο. Κυριλές. Μπράβο. Από ποιο πλοίο είπες ότι βγήκανε? Το φούρνο. Στείλαμε αυγιακά. Βγήκα έξω. Α, ναι, μη σας χαλάσω το πάρτι, ε. Άδειες τις τσέπες σου, τώρα. Πολύ ερωτική ζωή έχεις. Μήπως είναι για τη δουλειά. Ποια δουλειά? Α, όχι, μην μου τύχει τίποτα και κολλήσουμε. Να δίνεις τις τσέπες σου, είπα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό εδώ έχω. Είναι για να μην πειράζουν στον δρόμο. Μπα. Και αυτό. Τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι. Το βρήκες από το ποτό που πήγες να πιεις στο λιμάνι? Όχι, μπορεί να το ρίξει κανένας περαστικός στην τσέπη μου. Είχε κόσμο χθες. Κόσμο, εσύ δεν μπήσετε μόνο δύο άτομα. Ε? Ελάτε, κύριε, συγγνώμη, μου κάνει. Για μαζέψουν. Καλά, δεν σας είχε πει καμία από τις πολύ δύσκολες. Άκουσε να δεις, εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος. Απλά πιστεύω πολύ. Σήκω, φύγε! Αν σε ξαναπιάσω, θα κάτσεις μέσα καιρό. Ποιος? Πέρασε, παιδί μου, δεν είσαι κανένας ξένος. Τι κάνεις, Μαρουκόν? Πες μου. Είναι αλήθεια, είναι εδώ ο Τζόνι Κόκα. Τι τον είδες να κάνει? Τον είδα να μιλάει με τη Σύση. Ποια Σύση? Που μπλέξαμε τα μπούτια μας προς τη Χοδανήση. Α, τη Σύση. Τέλος πάντων. Πήγαινε εκεί όπως είπαμε. Να μην το χάσει από τα μάτια σου. Για τις φίλες σου. Έλα. Θέλω να μου φέρετε τη Σύση. Τι πια Σύση, αυτή που μπλέξαμε τα μπούτια μας πρώτη φορά μίση. Ναι. Έλα, πού πάνε δουλειές? Πολύ καλά, κύριε Μεγαλόπουλε. Οι επιχειρήσεις σας βρίσκονται σε καλά χέρια. Το ξέρω και χαίρομαι. Θέλω να συνεχίσεις έτσι. Ίσως αργήσω λίγο να γυρίσω παραπάνω από την νόμιζα. Γιατί, συμβαίνει κάτι? Θέλετε να στείλω μερικούς ακόμα δικούς μας να σας βοηθήσουν? Όχι, ίσα ίσα. Το αντίθετο. Πρέπει να προχωρήσω πολύ αργά και διακριτικά. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω από χαμηλά. Αυτά είναι πολύ άσχημα νέα. Τι θα κάνετε? Μη φοβάσαι. Τίποτα δεν θα με εμποδίσει. Θα ξεκινήσω από το μηδέν. Με αργά και μεθοδικά βήματα. Θα χτυπήσω μόνο όταν είμαι σίγουρος ότι έχει έρθει η ώρα. Για την ώρα θα ασχοληθώ με τα αναπτυγικά.
Μήπως θέλετε να σας στείλω κάποια παρτίδα, κάποιο φορτίο ναρκωτικών. Φυσικά και θέλω. Όμως για την ώρα αυτά που έχω μαζί μου είναι αρκετά. Θα ξεκινήσω δουλειά αύριο κιόλας. Εντάξει κύριε Μεγαλόπουλε, έγινε. Ναι. Κύριε Υπουργέ, πήρε στο ψάνα σας εκεί. Να περάσει. Στίβ, πώς είσαι? Μια χαρά, εσύ. Κάτσε. Να κεράσω. Τα γνωστά. Του πάπου. Φαντάστηκα. Καλή. Πάντα, του πάπου. Δεν ξέρω αν έμαθες. Είναι εδώ στην Ικαρία ο Τζόνι Κόκα. Μεγαλόπουλος. Καλά θυμάσαι. Είχαμε κάνει λαθρεμπόριο όπλο στους φούρνους. Τώρα όμως έχει άλλο σκοπό. Τι? Ήρθε να μας πολεμήσει. Μας πολεμήσει, Μεγαλόπουλος. Και τι θες? Δεν ξέρω, κάπως να τον κάνουμε από τη μέση με τους μπάτσους. Τους μπάτσους. Δεν γίνεται. Είναι αρχηγός ο Τσιμπίδας. Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί σε έχω κάνει υπουργό. Μόνο να πίνεις κόκα στο γραφείο σου ξέρεις. Έχεις παρεξηγήσει, αλλά είναι λεπτή η θέση. Ο Τσιμπίδας είναι τσιράκι. Εδώ, του μεγάλου. Αυτό θα φύγει γρήγορα. Τέλος πάντων, θέλω να κάνεις ό,τι μπορείς, έχω πιστοσύνη. Κάνε με πρωθυπουργό και θα τα κάνω όλα. Όλα με τη σειρά τους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Θέλω να είμαστε επικοινωνία. Οκ. Okay. Λοιπόν, Σύση, μάθα κάτι που δεν μου άρεσε. Μάθα πως έχεις τα λαβέρια με αυτόν τον Τζόνι Κόκα. Ποιος είναι ο Τζόνι Κόκα? Τσου. Αυτός που μου λέει χθες στο λιμάνι. Μην μου κάνεις χαζί. Τώρα ήρθε η καρά και με ρωτήσε που να μείνει. Τσι. Και γιατί συγκεκριμένα σε σένα? Γιατί δεν είχε καθόλου κόσμο χθες κάτω, γι' αυτό δεν σου φέρα και λεφτά. Δεν σ' άρεπε μου λες μαλακίες, θα μου πάρεις και τα λεφτά. Τσου! Τσι! Αποκλείεται να πει κόσμο αυτή στο λιμάνι. Αλήθεια σου λέω, τον έστειλα στο Jack Black. Πάρτε δίκη κάτι, ό,τι θέλετε. Και κομμένη σου ζου. Όχι, σου ζου. Έχει φέρει εδώ το Jack Black.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραίο σπίτι έχεις. Το φτιάξαμε τις οικονομίες μου. Το καζίνο, ε! Κάνει τη δουλειά του. Ωραίος. Κάθισε. Να σε καλά. Λοιπόν, για πες μου, τι γίνεται σε αυτή την πόλη? Σε αυτή την πόλη τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τα πάντα ελέγχει ο Στίβος Θάνος. Και αν θες να ακούσεις συμβουλή μου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να συνεργαστείς μαζί του. Αφήσα την αυτοκρατορία μου στους φούρνους για να έρθω να γίνω υπάλληλος του Φουστάνο. Δεν είσαι με τα καλά σου, μου φαίνεται. Και τι θες να μου πεις, ότι θα γίνεις αντιπαλός του? Όσοι το έχουν προσπαθήσει μέχρι τώρα έχουν πεθάνει. Γιατί τόσο δυνατός έχει γίνει πια αυτός ο Φουστάνος? Πλέον δεν υπεράνω τον τόπο. Δεν γίνεται να υπεράνω νόμο. Ο νόμος είναι ο αστυνόμος Τσιμπίδας. Μήπως θες να μου πεις ότι άλλαξε κι αυτός? Όχι, όχι, ο αστυνόμος Τσιμπίδας δεν αλλάζει ποτέ. Αλλά αυτός ο Άρης Λίγδας που έχει γίνει τώρα υπουργός δημοσίας τάξης τον καλύπτει. Ο Άρης Λίγδας υπουργός. Μεγαλοστέλεχος. Τα έχουν παίρνει πλακάκια οι δυο τους. Απίστευτο. Αλλά θα πρέπει να πάω να πω δύο λογάκια και σε αυτόν. Όχι, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μου αφήσεις τα λεφτά για τα δωμάτια του εφηγής. Σύση, τι έπαθες, τι σου κάνανε? Άσε με, ρε Νεκτάριε. Μα γιατί δεν μιλάς, αφού ξέρεις ότι είμαι πάντα δίπλα σου ό,τι χρειαστείς? Το ξέρω και το εκτιμώ. Αλλά πρέπει να καταλάβεις πως χωρίζουν πολλά πράγματα. Στο χέρι σου να απαλλαγείς από τα βάσανα. Έλα μαζί μου να κάνουμε μια νέα αρχή. Ποιο χέρι μου? Κοιτάζοντας το χέρι μου, το μόνο που βλέπω είναι καμένες φλέβες και σημάδια. Μα δεν το βλέπεις ότι η ζωή που κάνεις δεν σου οδηγεί πουθενά? Ναι, Νεκτάριο, το ξέρω. Αλλά εγώ χαράξω το δρόμο και δεν υπάρχει γυρισμός. Κοίτασε να φτιάξεις τη ζωή σου μια άλλη κοπέλα όπως αξίζει και άσε με εμένα. Αντίο. Σύση, πού πας? Θα μου το πληρώσεις που θα είναι. Ναι. Κύριε Υπουργέ, ήταν ένας κύριος. Ποιος? Ένας κύριος Μεγαλόπουλος. Σας περάσει. Να προσέξεις το παιδί μου. Ήσυχα εσύ, ε. Βρε καλό στο Τζόνι. Φίλε μου, Άρη. Κάτσε. Λέγε, τι κάνεις? Σε βλέπω εδώ πάντα και σε μια χαρά, ε. Βλέπω τηλεοράσεις εδώ, μεγάλες, τζάκια, υπουργεία. Μπράβο σου, φίλε. Έχεις προχωρήσει. Σε κεράσω. Γιατί με κερνάς? Άτσα, τι είναι αυτό? Από το πρέσβη στην Κρήτη, στο Ζωνιανό. Έλα ρε φίλε, φέρνεις εισαγωγή από Ελλάδα, μπράβο. Την μπορώ. Μπράβο. Με σχέση του πάπου. Ωραίος. Σε κερασό, λέγε. Ξέρεις τι, είμαι φτιαγμένος ήδη. Ένα ουσκάκι νομίζω θα ήταν καλύτερο. Κοπελιά! Μάλιστα. Ένα στον κύριο ουσκάκι και το δικό μου. Μάλιστα. Για πες. Τι σε φέρνει εδώ? Για δουλειά σε έχω έρθει. Και δουλειά σου? Έπρεπε να μεταφερθώ και εδώ σιγά σιγά. Η δουλειά στους φούρνους πάρε μια χαρά. Αλλά εδώ πέρα δεν έκανε δουλειά, αυτό τέλειωσα. Ναι. Θα φτάσεις. Τις κάτσες. Καλώς ήρθατε. Πόρτα. Σιγά. Για πες. Για μας την αρχή.
Παρακαλώ, δεν είσαι υπουργός. Είναι. Λέγε. Όπως θυμάσαι, όταν συνεργαζόμασταν μαζί, πήγαιναμε καλά. Βρε Τζόνι, δούλευα για 360 ρε. Δες εδώ, μέτρα κινητά. Δεν που η δίψα στη διαξουσία συνεχίζεται, έτσι. Λέγε τώρα. Τίποτα, χρειάζομαι κάλυψη. Θέλω να επεκτείνω και εδώ πέρα τις δουλειές μου και καταλαβαίνεις. Υπουργός Δημοσίας Τάξης, σε ποιον άλλο να χτυπήσω την πόρτα. Καλά έκανες παλιέ μου φίλε, αλλά... Καλά. Φουστάνος. Γιατί τώρα μου είπες ότι συνεργάζεται με αυτούς τους τυποτένιους. Φουστανός. Σιγά. Το ξέρω καλά. Το φοβάται φίλε μου όλη η Ελλάδα σήμερα. Ικαρία, Ελλάδα, Βαλκάνια. Δεν τον αφήνω το φουστάνο. Αν θες έλα μαζί μας. Αν όχι... Εγώ να γίνει πάλι ως το φουστάνο. Τι μου λες τώρα. Αν όχι δίνε το φίλε μου. Κοίταξε να δεις αρέ. Ξέρεις καλά ότι άμα γυρίσει την πλάτη σου σε ένα μεγαλόπουλο, είναι μεγάλο φαγό. Δεν είναι καθόλου σοφό. Έλα. Το βλέπεις. Το βλέπω, μαλάκα. Το γνωρίζεις. Πρωθυπουργός. Σιγά. Μέτρα μήνες. Φωτογραφία θα αλλάξει, θα είμαι εγώ. Μέχρι να περάσουν αυτοί οι μήνες, φίλε μου, όμως, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Σκέψου το. Καλώς. Έλα. Αντίο. Θα ξαναπούμε. Καλώς. Θα το μετανιώσεις αυτό. Καλά. Προχώρα, Ηλίκε. Τι είναι ρε παιδιά? Δεν έχει εδώ! Δεν είναι τίποτα! Τον Ικαρό Σιλίδη! Κύριε φίλε! Να μπούμε! Ποιος! Αρκετά! Με σακατέψανε! Καλή συνάχρη. Πώς πάει η Τζακ? Εσύ ξέρεις.
Στίβ. Όντως, εγώ ξέρω. Τι δουλειά έχεις με τον Μεγαλόπουλο? Καμία δουλειά δεν είχα. Ήρθα απλά από μένα και νίκιασε το δωμάτιο. Καλά, δεν ξέρεις τι είναι ο μεγαλύτερος μου εχθρός. Πού να το ξέρω. Να το ξέρεις. Έλα. Έλα, Γιάννη. Μη λες ονόματα, έχουμε και Vodafone. Συγγνώμη. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί? Πολύ καλά, ήδη έχουμε φορτώσει ένα πλοίο με εμπόρευμα για να έρθει. Και πώς ακριβώς? Μαρμαρόσκονη. Ευρηματικό. Λοιπόν, άκου παιδί μου, έχω κάποιες ιδέες, σκέφτηκα κάτι. Τι? Κοίτα, αν ξεκινήσουμε τα πράγματα έτσι όπως λέγαμε, δεν θα βγει ποτέ αρκετό χρήμα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, έχω βρει μια άλλη λύση. Δηλαδή? Η λέξη κλειδί είναι η προστασία. Ναι, αλλά δεν είναι ήδη πιασμένο. Όχι, όχι εκεί που θα χτυπήσω εγώ. Μάλιστα. Σε τι μπορώ να βοηθήσω? Κοίτα, μάλλον θα χρειαστώ λίγο παραπάνω κόσμο. Α, μάλιστα, θα φορτώσω κι άλλο πλοίο. Ναι, τώρα κατάλαβα. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλά. Η οικογένειά μου τι κάνει? Καλά. Χθες τα έπινα με τον αδερφό σου. Φροντίζουμε να είναι καλά. Μπράβο, να θυμάσαι, η οικογένειά είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στον κόσμο. Αυτοί μας κάνουν ότι είμαστε. Ναι, οκ. Okay. Μπράβο, μπράβο Ηρακλή, να προσέχεις. Να προσέχεις τη δικιά σου οικογένεια, μα πάνω απ' όλα να προσέχεις τη δικιά μου οικογένεια. Ναι, οκ, okay, οκ, okay. Έγινε αφεντικό. Έλα, γεια, γεια χαρά. Έγινε Ηρακλή, γεια σου. Βεζάκι, να σου πω. Κάνα δράκι τέλει. Μην κοιτάς από εδώ λοιπόν, κοίτα μπροστά σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι λέει, πώς πάνε δουλειές? Καλά μου, εντάξει, το παλεύω. Το παλεύετε, ε. Μπράβο, καλά κάνετε. Μου λες, το μαγαζί ασφάλεια έχει? Όχι. Δεν έχει ασφάλεια? Όχι. Θέλεις να βγάλεις ασφάλεια? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις. Ωραία, τι θέλετε? Λοιπόν, άκου να δεις. Ωραία επιχείρηση έχεις στήσει εδώ πέρα. Ναι. Αν θες να παραμείνει έτσι ωραία όπως είναι, εγώ θα σου έρχομαι δύο φορές το μήνα, από 500 χιλιάρια. Εντάξει. Θα το σκεφτεί. Θα σκεφτεί. Νομίζω. Εντάξει. Λοιπόν, θα σου έρθω αύριο, κανόνισε. Κανόνισε. Ναι. Αν έρθω και λείπεις. Όχι. Εδώ θα είμαι, σου περιμένω. Φέτο γλυκό σου, ρε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε εδώ πέρα, πώς περνάτε. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω, πώς πάνε οι δουλειές πέρα. Να σου πω παρακαλώ να έρθει ο χειμώνας να ρεφάρω, γιατί το καλοκαίρι δεν δουλεύω. Τώρα σαν καλοκαίρι δεν ρεφέρω.
Τότε έχεις πρόβλημα, φίλε, γιατί και εγώ χρειάζομαι λεφτά. Κοιτάξτε, πόσα θέλετε να σου δώσω. Λοιπόν, θα σου έρχομαι δύο φορές το μήνα, πρώτη και 15, από 500 χιλιάρικα. Καταλάβατε. Χιλιάρικα! Φίλε, τι, 500 χιλιάρικα! Χιλιάρικα! Όχι και χιλιάρικα! Χιλιάρικα, τα χιλιάρικα είναι χιλιάρικα. 500 δραχμές μπορεί. Να κορυδεύσαι. Και ένα ούζο. Ή ένα σύμβας. Θα του κάψουμε το μαγαζί το βράδυ. Ή ένα ουζάκι, ένα λοιπόν, κοιτάξτε να δεις, λογική έψου, εγώ θα σου έρθω για λεφτά. Έτσι και δεν είναι, δεν τα έχω στο χέρι. Την επιχείρησή σου, φίλε, ξέχασέ την. Δεν φέρω με το ποτήρι μου και τον αργυλέδο. Γάμισε τον, γάμισε τον. Ε, μαγαζί. Μαγαζί. Ένα ουζάκι και ένας αργυλές. Το βράδυ θα λέγαμε. Είναι πρεζάκι ρε, πάμε να φύγουμε. Όχι, πρέπει να το συζητήσουμε. Ε, προεστάμε, ναι. Για να κεράσουμε ένα ουζάκι και ένα τσιγαράκι. Να κεράσουμε ένα ουζάκι. Ένα σύμβας, κάτι να κεράσουμε. Καμιά γραμμή κόκα έχεις. Γραμμή κόκα είναι ακριβή και εμείς είμαστε πατήρακια. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, εγώ σου λέω, αύριο θα σου έρθω, αν δεν μου έχεις τα λεφτά, την επιχείρηση σου ξεχάσεις. Ουζάκι, σύμβας, θέλεις. Δεν βγάζω άκρη με αυτούς. Έλα, πώς πάνε δουλειές. Έλα, δείλε, μάλλον θα τα έχει πει. Θα σου πούμε μια σκαταγραφή, δεν θα σου πει. Θα φύγεις. Έχει έρθει στην πόλη μας ο Μεγαλόπουλος. Μάλιστα. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ δυσάρεστο. Έχω ήδη αρκετά μπλεξίματα με τον Καριόλη τον Φουστάνο. Το μόνο που μας λείπει τώρα είναι και αυτός. Για να δει ο Καριόλης, α. Ναι, μισή. Τι μας περιμένει σήμερα, για να δούμε. Θα σου πάνε. Φυσιολογισμός μας. 10 κιλά. Τι κιλά. Τσιράκι με ακόμα, υπουργός είμαι. 10 τόνοι Κολομβία. 8 Ζωνιανά. 5 Βολιβία. Οχ, οι τρεις. Οι τρεις. Αυτός ο βρωμόμπατσος, ο πούστης, τσιμπίδας. Αυτός έβαλε τη μύτη του, τα χάσαμε τα 3 κιλάκια. Κιλάκια, τσιράκι είμαι. Τους 3 τόνους. Κάτσε τον πάρω το γάμι να το ξεχέσω. Πού είναι. Ρουφιάνος, Ρουφιάνος, τσιράκι, 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 Ρουφιάνος. Ρουφιάνα. Α, θες είναι ουτανίτσα. Για να δούμε, μπατσάκι, μπατσάκι, αρχιμπάτσος. Τι μου λες, αναμονή, για να δούμε. Μας κάνει τη τιμή, τι που είναι. Έλα, συγγνώμη, έλα, ποιος. Τι ποιο, ο υπουργό σου, Αρισλίγδα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Να σου πω, τι θα γίνει. Τι εννοώ. Θα χώνεις παντού. Έχω έλλειμμα. Τρεις τόνους. Χώνεις παντού, τι θα γίνει με σένα. Μπαίνεις, σου είπα. Από μένα και από το φίλο μου το Φουστάνο μακριά. Όσες φορές και να μου το πεις, τα λόγια σου τα έχω γραμμένα. Ο Στίβο Φουστάνος είναι πατέρας διαφοράς. Τι. Θα βάλω ένα τέλος από την κατάσταση. Τι! Ναι, αν δεν σ' αρέσει αυτό, πήγαινε σε μένα.
Τι να κάνω εγώ ρε εσύ. Τι να κάνω ρε. Έχεις μπλέξει με και το μαλάκα το πρωθυπουργό. Για μη σου. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω μαζί σου κολιτσίδα, τι. Το μπούστι. Ναι, και δεν θα φέρεις τόνους τίποτα, ε. Κάνε τα τσιράκια στην άκρη, μη χαιστούμε εδώ. Ας το διάλο. Κολόμπατσι. Με τσάτισε. Κάτι πρέπει να κάνω χαλαρός. Το δωράκι της σου. Ποια να πάρω του. Καλό δωράκι. Σωστό. Χαρτιά μου πως θα μπορούσε ο Μεγαλόπουλος. Αυτή η εξέλιξη βασικά του Μεγαλόπουλου να είναι θετική για μας. Μήπως μπορεί να είναι η λύση στα προβλήματά μας. Πρέπει κάτι να σκεφτώ. Μάλλον πρέπει να βρω τον Μεγαλόπουλο έξω. Ανάλαβε εδώ. Μάλιστα. Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα. Στην περιοχή του Χουστάνου. Στην μια περιοχή, το αφεντικό μας, το Χριστάνο. Καμιά καμιά μακαροναδίτσα, κάτι. Ας ξεκινήσουμε από τα οικονομικά του καταστήματος. Δεν είμαι εδώ, ε. Πρέπει να δεις, έχω πάει ήδη σε 5 μαγαζιά και βάλει μεταλλούλα από την αρχή. Έχεις ωραία επιχείρηση εδώ πέρα, αν θες να παραμείνει έτσι ωραία. Πρώτη και 15 από 500 χιλιάρικα. Όχι 500 χιλιάρικα, ρε παιδιά, να πούμε. 500 χιλιάρικα βγάζουμε να πούμε όλα και όλα το μήνα. Θα σε δώσω 500 χιλιάρικα. Θα δουλέψετε περισσότερο. Μα δεν γίνεται, βλέπετε, ο κόσμος στο χολογιά υπάρχει. Όπω δεν μπορώ αυτές τις συζητήσεις. Θα μιλήσω για τα κονδυλίδια. Κανόνισε. Για το κόσμο και το κόσμο θα φέρει. Όχι, τέτοια κύριε, όχι, τέτοια δεν είμαστε το ιδέματο. Συγγνώμη. Θα κάνουμε το κάνουμε 400 τουλάχιστον. Κοπανίσω μία ανάποδη που είναι το καλό μου. 400, κάτι, πότε κάτε ρε παιδιά να πούμε. Θα περάσει. Εδώ θα γίνουμε και κουμπάρι, γιατί δύο φορέ το μήνα. Έτσι, όπω πάμε, μάλλον θα κουμπάρι. Λοιπόν, τα πάμε να κάνουμε. Ή δίνετε ή κόβουμε. Αλλά δεν κόβουμε λεφτά. Κόψε κάτι ρε φίλε. Δεν βγαίνουμε να πούμε. Πώς θα πληρώσουμε να πούμε τις εμποδίες κτλ. Υπάρχουν τόσα έξοδα, σε παρακαλώ. Αγαπητικό δάσκο μου, σε παρακαλώ με τον Ιάννη του σκοτώσω. Την έχεις. Το μπούστι. Εντάξει, εντάξει, μην τον να πάρουμε και τα λεφτά, έτσι. Εντάξει, την πρώτη του μήνα, ελάτε, ελάτε. Κανόνισε, μη τυχόν και δεν έχεις τα λεφτά, ξέρεις τι σε περιμένει. Ταρνανάς. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει να πούμε. Τι να κάνουμε. Να δουλεύεις περισσότερο. Να βγάλεις τα λεφτά μου. Μάλιστα. Πρώτο του μηνός, πρώτο ξεχάσεις. Αυτή το έσκασε. Να την βλέπω.
βάλει air condition στο αμάξι. Στο έχω πει 50 φορές. Κάνουμε μια κόκκαλη πάντα, παιδικό. Δεν είναι καλή πάντα. Μπορώ να κάνω κάτι για εσάς? Ναι, μάλλον μπορείς. Λέει, πώς πάνε οι δουλειές? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, και πάνε καλά οι business. Όλα ανεβαίνουν. Όλα ανεβαίνουν, ναι. Δεν μου λες, ασφαλισμένο είναι το μαγαζί. Ωραία το βλέπω εδώ. Είναι, πώς δεν είναι. Είναι, τι ασφάλεια. Κάνω και ασφάλεια. Τη δικιά μας συνεχίζει. Κάνε δικιά ασφάλεια. Σας παρακαλώ, για μην κάνετε πολλές δουλειές. Αν θες το μαγαζί σου να είναι έτσι ωραίο όπως είναι και τώρα, θα σου έρχομαι την πρώτη και 15 του μήνα από 500 χιλιάρια. Όχι ρε παιδιά, τόσα λεφτά, έχω οικογένεια, παιδιά. Οικογένεια έχω και εγώ φιλαράκι, άμα μας αρέσει αλλιώς τα βλέπεις. Τι να πω. Πάμε τα πλανά. Θα σου δώσεις 15. Μαλάκα, ο κανείς δεν έχει. Thank you.
μέσα απόξω από την τρία. Σαν αετός ξεκίνησα, μα τώρα ηγεσία. Φταίει ο παπάς που μου δάσες καριόλα ασπασία. Και εσύ ρε Ίκαρε, πέμπες από τα ντουμάνια, πού τα βρήκες? Αχ, παιδί μου, μην κάνεις έτσι. Όλο το νησί είναι καταπράσινο. Όπου και να πας, κάτι θα βρεις. Πρόσεχε μόνο. Πρόσεχε. Εγώ είδες τι έδωσα. Έπεσα και χτύπησα. Αν να σου πω, μήπως ξέρεις κάνα φανατζηρδικό, γιατί μου πήρε λίγο το φτερό. Λοιπόν, γιατί με έφερες εδώ? Μήπως αποφάσισες να επανορθώσεις για τα παλιά σου λάθη? Κοίταξε να δεις, είναι λεπτή η θέση μου και σε έφερα εδώ μόνο για ένα λόγο. Αυτό το λόγο μπορώ να το μάθω? Θα το μάθεις, αλλά πρώτα πες μου τι γυρεύεις εδώ. Τι γυρεύω εδώ? Είναι ο τόπος καταγωγής μου, είναι κακό να έρθω ένα ταξίδι. Πας μαλακίες. Αλλά εγώ ξέρω τι πας να κάνεις. Ξέρω τι κυνηγάς. Και μάλλον κυνηγάμε το ίδιο πράγμα. Για πες. Εδώ και καιρό προσπαθώ να πιάσω αυτό το μπούσι στο φουστάνι. Να με βοηθήσεις. Και σαν αντάλλαγμα, θα σε αφήσω να ζάλεις λιγάκι ελεύθερο στην πόλη. Εσύ, ο αστυνόμος την πίδα. Δεν το περίμενα αυτό από σένα, παλιέ μου φίλε. Αλλά εντάξει, για να δούμε που θα βγάλει και μόνο. Αλλά να ξέρεις, μετά θα έχουμε να λύσουμε τους δικούς μας λογαριασμούς. Καλά. Έννοια σου. Ναι. Έλα, αφεντικό. Ο Ρίγκης είμαι. Τι Ρίγκης? Ο Καταρίγκης. Α, έλα, δείτε. Παίρνουν το εμπόριο σήμερα το βράδυ. Τι, πώς, ποιο δωρε? Την Τόκα, από την Κεραμιδού. Α,
Καλά, κατάλαβα. Πάρε με τηλέφωνο να φτάσει. Οκ, okay, θα μου στείλει δύο άτομα να έρθουν να την πάρουν. Ναι, ρε, φίλε, τι, έτσι θα σα αφήσω. Έλα, Τζονί, έφτασα. Είμαι στο λιμάνι, όλα καλά. Περιμένω τους δικούς σου. Οκ, okay, περιμένω. Μα γιατί άλλαξε η μουσική? Δεν θα βρουν τίποτα να πάρουν. Ποιος είσαι εσύ? Ευχαριστώ για το εμπόρευμα πάντως. Τρελός, άνθρωπε μου. Μην είμαι τρελός. Στη φουστάνωση. Τι είναι αυτό? Ο Σταμάτης είναι. Ρε. Δεν ξέρω. Έξω με φαγές καριόλα. Έλα. Αυτός ο μαλάκας πρόλαβε και ειδοποίησε τους άλλους. Σφύλλει τα φορτηγά και φέρε και δύο νίτζα. Έγινε. Δεν τα φτάνω που πάμε τώρα. Αμάνε, σαβουράι, 50 φορές έχω πει στον Καπταρίκη. Πάμε να παραλάβουμε το εμπόρευμα. Πού πάμε? Στον Καπταρίκη να παραλάβουμε το εμπόρευμα. Τι εμπόρευμα, μου κύριε. Καλά, εντάξει. Ωραίος εσύ. Δεν έχουμε ένα φορτίο κοκαίνη. Όπου, ναι. Και πού είπαμε ότι πάμε? Βέβαια, με χέρι. Και ποιο ψάχνουμε? Καπταρίκι. Ε! Καπταρίκι, εδώ καπταρίκι. We'll be right back.
Μονίκα, αγάπη μου, φέρε μου λίγο το τηλέφωνο. Έχουμε πρόβλημα. Από το πρωί με τρώνε. Κάποιος θα πάρει και θα με ανησυχήσει. Για να δούμε. Το Γκρι, ο πρόεδρος. Γεια σας κύριε πρόεδρε. Γεια σου Άρη. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Καλά, τα παιδιά? Και τα παιδιά καλά. Καλά. Τα ανήψια? Καλά. Ποια ανήψια? Άρη, έχουμε πρόβλημα. Πρόβλημα? Τι? Κάτι καραβάκια, στο λιμάνι. Καραβάκια? Στο λιμάνι? Ναι, στο λιμάνι. Στο αεροδρόμιο. Ναι. Φημολογείται ότι μεταφέρουν κόκα. Κόκα, φημολογείται για κόκα. Κόκα στο νησί μας. Ναι ρε, κάτι μπλε καραβάκια. Α, τα μπλε καραβάκια. Όχι. Να ανησυχείς πρόεδρε. Μαρμαρόσκον είναι. Μαρμαρόσκονη. Ναι, ναι. Στις Ράχες παραγγείλανε. Σοβαρά? Ναι, ναι, ένας εφοπλιστής. Πού να σου λέω. Μοσαϊκά κάτω, μάρμαρα, Άριο Πάγο το έχει κάνει. Άριο Πάγο? Άριο Πάγο που σου λέω, ναι, δε η κόκα. Μα ακούγεται ότι είναι πολύ τόνι. Πολύ τόνι? Όχι, πολύ μάρμαρο, ναι. Μα κάτω γίνεται της πουτάνα, τσακώνονται. Τι, τσακώνονται? Είναι καλή ποιότητα η μαρμαρόσκονη αυτή, ναι, ναι. Ρε, είσαι σιγουρός? Ναι, τώρα βλέπεις, αναπτυχθήκαμε, θέλουμε όλοι μάρμαρο στα σπίτια μας. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, όχι. Μ' αρέσει, λένε πολλά οι άλλοι. Και λένε κι άλλοι. Φήμες για κόκα στο νησί μας. Τι κόκα? Η κυβέρνηση κόκα? Ναι, τι διαφορά, όχι. Όχι, ποτέ κόκα στα μέρη μας. Ποτέ. Ποτέ, όχι. Δεν τα κάνουμε αυτά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τα σέβη μου, πρόεδρε, τα σέβη μου. Και μείνετε ήσυχος. Ναι. Ωραία μου, Πασκαριώδη, θα σε φάω μια μέρα καμημένη. Με σύγχυσε. Μου θύμισε και κόκα. Για να δούμε. Μαλάκες, τι νοθευμένη ήκια. Α, όχι, καλή. Σας παρακαλώ, κύριε. Έλα, πέρασε έξω. Τερνάνα, τι έγινε? Είσαι καλά? Καλά με αφεντικό, μας την πέσανε στο λιμάνι. Μας την πέσανε. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε? Ξέρεις ποιος το έκανε? Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είσαι καλά? Καλά είμαι, αφεντικό, θα γλιτώσω εγώ. Αλλά μας πήρανε το καράβι με την κοκαίνη. Τι? Ηλίθιε, έχασες ένα ολόκληρο καράβι με κοκαίνη? Είσαι ηλίθιος! Στο διάλο... Α! Εσύ! Εσύ είσαι! Ποιος είμαι εγώ, τι λέει το πρεζα... Πρεζακωμένη είναι. Εσύ, αυτό με κατέστρεψε. Τι λες ρε κοπελιά, τι δουλειά μπορώ να βγω με σένα? Τι τρέας, δεν μπορώ να δουλέψω, εγώ τι στάφ να βρω. Δεν σ' ακολουθώ. Καταρχήν, πού δουλεύεις? Κάνεις που δεν με χωρίζεις, βρε μαλάκα. Αν δεν ήμουν εγώ, θα κοιμόσα στα παγκάκια τη γαμμένη με αυτή στην Ικαρία. Να αξίζει. Α! Νομίζω ότι κατάλαβα ποια είσαι. Εσύ. Δουλειά στον αέρα πιάνεις. Ναι, εγώ δεν μπορώ ούτε να δουλέψω. Και εγώ ήθελα με τουλάχιστον κάτι κάνει για το staff. Δεν μπορώ να δουλέψω και όσο υπάνει. Ίσως να μπορώ να κάνω κάτι για σένα. Ναι, μου λες. Ίσως να κοντά στο φουστάνο.
Πολύ κοντά. Πιο κοντά δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις την ώρα. Ναι, νομίζω ότι καταλαβαίνω. Πώς, ψάχνεις για καινούριο αφεντικό? Ναι, και θέλω να το καταστρέψω τον Καριόλι. Έχω κάτι που νομίζω πως θα ενδιαφέρει. Αν με φτιάξεις, θα σε φτιάξω. Κοίτα να δεις, εγώ συμφωνίες με κοπέλες και σένα δεν κάνω. Τώρα βέβαια, το ενστικτό μου λέει ότι ίσως να μου φάνεις χρήσιμη. Ας είναι. Πάρε την κοπέλα στις δουλειές, βάλτε μέσα στις επιχειρήσεις μας και δώσε και staff. Από το καλό, από την κεραμιδού, ξέρεις εσύ. Για πες λοιπόν, τι έχεις να μου δώσεις? Εδώ πιο πάνε το σπίτι μου, στο νέο κουντουμά. Πάμε. Πάμε. Εσύ είναι ηλίθιε, δεν θα έρθει. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που έψαχνες. Εδώ είναι ό,τι χρειάζεται για να καταστρέψει το φουστάνο. Είναι τα μυστικά των επιχειρήσεων του. Καλά. Πού το βρήκες αυτό? Μυστικά του παιδιέματος. Αν αυτό είναι αυτό που μου λες, όντως, νομίζω το αξίζει το δωράκι σου. Θα σε κεράσω κάτι. Να με. Δεν μου λες. Εμείς πότε θα πλέξουμε τα πουτσιά μας από το γαμίσι? Έλα, πρέπει αυτό. Γιατί το βγάζεις που φαν. Ντρέπομαι. Τι ντρέπεσαι εμένα, ντρέπεσαι. Μα τώρα σε γνώρισα. Ντρέπεσαι εγώ. Τι θες? Πολύ καλά. Βλέπω ότι η συνεργασία πατάει καλά. Καλά, θα στείλω κάποιον έπιστο να παραλάβει το φάκελο. Τον αστυνόμο Βιέκα. Είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος. Παγωνά. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, θέλω να πας και να συναντήσεις τον Μεγαλόπουλο και ήθελα να σου δώσω κάποια στοιχεία για τον Στάνο. Δεν καταλαβα από πότε εμείς συνεργαζόμαστε με τον Μεγαλόπουλο. Να μην σε νοιάζει, πολλά ρωτάς. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Κάνω αυτό που σου είπα και θέλω άκρα μυστικότητα. Μάλιστα. Ο μέγας αστυνομικός της Τσιμπίδας, ο νόμος, η τάξη, η πειθαρχία, η ηθική, συνεργασία με αυτό το κατακάθαρο εμάλι. Όχι. Φύγει από το κεφάλι μου πια, γαμώ την πουτάνα μου, εγώ είμαι έντιμος. Ώστε δεν πάει να μένει στη συνεργασία σου, εσύ... Όχι. Ζόρισαν τα πράγματα. Πολύ στριμωξίδι έπεσε. Καθήκον. Για το Μεγαλόπουλο. Για το Στίβ και μία για το Μαλέκ.
στο μπούτσο είμαι. Ρε μπράβο, τι ώρα είναι. 10 παρά. Μας έχει στήσει γάμο, ελακισμένη. Εσύ είσαι η έπιστη του Τσιμπίδα. Περίμενες άλλη χρυσό μου. Όχι, βασικά. Έχεις τα στοιχεία. Θέλεις να σου κουβάλεις εδώ τσαμπά. Και σοβαρότερες δουλειές να κάνω. Καλά. Αυτά θα βοηθήσουν πολύ το έργο της δικαιοσύνης. Μπράβο. Μιλήστε. Πάρ' τα στοιχεία και εξαφανίσουν. Οπα, οπα, οπα. Πάρε τα στοιχεία. Είπετε στα αφεντικό σας την άλλη φορά να προσέχει περισσότερο. Μάλιστα. Και πού είσαι, φυλάκια σωστή. Στην άλλη βγήκα. Αρχή, γιατί σκηνή είναι αυτό. Ας το άλλα θέματα, προβλήματα. Τι έγινε. Δυστυχώς και άλλα προβλήματα. Τι προβλήματα πάλι. Μας επιτέθηκαν οι άνθρωποι του Φουστάνου. Πήραν το φάκελο. Πήραν το φάκελο. Πώς πήραν το φάκελο. Η συνάντηση ήταν μυστική. Πρέπει να μάθουν πού είναι η συνάντηση. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτοί οι δύο συνεννοούνται. Ήταν αισθημένοι. Ο Φουστάνος και το Μεγαλόπουλο έχουν κόντρα που κρατάει πολλά χρόνια. Θα σκότωνε ένας τον άλλον πολύ ευχάριστα. Σε πείσανε και εσένα ότι αυτό συμβαίνει, έτσι. Αυτό καταφέραν να κάνουν. Μένα μου φαίνεται ότι καταφέραν να βάλουν κάποιο από του δύο ένα καρφί. Εδώ πέρα. Από αυτού που εμπιστεύω. Πρέπει να είναι το βρω μαζί. Ελεύθερη. Μάλιστα. Συνεχίζει αυτή την ιδιότητα. Α την νομίζει. Ψηλά. Θέλω να πληρώσω. Δεν αντέχω άλλο με αυτούς τους παπάδες. Σηκώστε την εκκλησία και φέρτε την εδώ. Εντάξει. Γεια σου, Βίλιο. Πού πας και πας. Πας. Χαίρομαι. Σε κάμερα, συνέντευξη. Πάμε με συνέντευξη. Είναι αυτό το τοπικό κανάλι στην Ικαρία. Εδώ είναι καινούργιο κανάλι. Βλέπετε σου χέρι μου, αγαπητά μου, χέρι μου, τόι, τόι, τόι. Φυλάκια στην Ικαρία από βάς, βάς, βάς. Γεια σου, Άρχοντα. Γεια σου, Άρχοντα, βάς. Πότε θα σε δούμε πάλι εκεί, πότε θα σε κάνουμε αρρώσουμε εκεί. Ικαρία που έτσι θα μου ζήγησε. Σέλα, ήρθα εκεί να μου πει. Σίγα πάνω και στην Παναγιά, εκεί που στα βουνά, εκεί στην Παναγιά. Έγινε επιτυχία, πούλησα 250 αυτόγραφα στην Ικαρία. Ξανάρτης, τώρα τα δίνω τζάμπα τα αυτόγραφα. Ξανάρτης. Να μας υπογράψεις. Δεν έχω τώρα, θα φύγαν όλα. Μότο, δεν έχω. Έδειξε το δαχτυλίδι να το βγάλω. Σήμερα ήμουνα στην... Αυτό είναι το δαχτυλίδι, το βάζ. Ήμουνα εδώ στη Σάμο στο Ζαρμπά και ήμουνα εκεί που ήμασταν αλλού, στους Μυτιλινέους. Έγινε επιτυχία όπου πάω, πλακούν ο Ρίχτερ. Αν
Αν είσαι ματιασμένος, σε ξεματιάζουν δευτερόλεπτο. Πώς πάει τώρα το Βάσ. Ο Βάσ έγινε επιτυχία, τώρα βγάλαμε και ένα με το μωρό μαζί, ο σεισμός. Σεισμός, έλα και θα γίνει πανικό. Αυτό ήταν, βάλα. Σεισμός με το τραγούδι μας θα γίνει χαλασμός. Αυτό ήταν. Για χαμπίμπι, για χαμπίμπι, για λελέλη. Μέσα τα λέτε όλοι. Θα κάνουμε με αυτό το τυφτετέλη. Λοιπόν, η Καριακή τηλεόραση παραδέχεται. Φιλάκια στην Ικαρία, σαν όπου όλο τον κόσμο από βάζ. Τηλέφωνο επικοινωνία 6934-306-179. Αν είσαι ματιασμένος, κόλλα το. Εγώ είσαι ματιασμένος. Αυτό είναι. Διόνυσο. Ρέμισε, τι να ρέμισε, αυτός ο οποίος μου έχει γραμμίσει τα πάντα να πούμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Χρειάζεται να αγχώνομαι. Πώς γίνεται να μην αγχώνομαι. Κάτι πρέπει να κάνω. Σου κάνω λίγο μασάζ. Μπορεί να ρέμισε. Ναι, δες, αμέσως μου έρθει η ιδέα, να πάρω το τσιμπίδα του έτσι. Αυτός ο καριέρας θα μου βοηθήσει σίγουρα. Αστυνομέ. Τι γίνεται, Τζόνι. Τι να γίνεται εδώ, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Γιατί τι γίνεται, τι έχει προκύψει. Αυτός ο Πούσης ο Φουστάνος μου έχει ξεκάνει όλους τους δικούς μου. Δεν ξέρω τι να κάνω πια. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου, στείλε μερικούς δικούς σου. Και τι θες από μένα, μπραβάδικα έχω, μπατσαρία έχω. Καλά, ξέρεις ότι αν πάθω κάτι, θα καταρρεύσουν όλα σου τα σχέδια. Αυτό θες. Καλά, να σου πω. Υπάρχει κάτι στην υπόψη, αλλά πρέπει να προσέχεις και εσύ με αυτόν. Μπορεί να αστυπώς, λέγεται Πού λέει φού, ναι, για την Αμέζου, που φέρνει. Αυτός είναι μυστικός εκτελεστής και πράκτορας κυβέρνησης. Ο μάγκας αυτός, καταρχάς είναι επικίνδυνος και να προσέχεις. Γνωρίζει 62 πολεμικές τέχνες. 62, της έμαθος στο Θιβέτ. Και πέρα από αυτό έχει υπάρχει για μοναχός, δεν ξέρω που κάηκαν. Στο τέλος καθάρισε το μοναστήρι όλο. Εκεί πέρα που κάνω κάτι που αιωρούνται στο ΕΕ, τους καθάρισε γιατί τον ευρειάσανε. Και από τότε έχει βγει ένας μύθος, δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα, ότι εκτός από τις πολεμικές τέχνες είναι ικανός για πράγματα έξω από την ανθρώπινη φύση. Έμαθα έτσι εσένα εγώ. Εγώ. Ξανά.
Τώρα καλό σου εδώ βέβαια είναι. Ποιος άλλος. Σε μαλάκα, έτσι λύσα εγώ. Κάμω την άρθεν κυράδο του. Τώρα αυτό να θες, ε. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι χρειάζομαι. Δεν βλέπω την ώρα να το παραλάβω. Κοίτα να δεις, έχω άλλο ένα θέμα. Τι θέμα πάλι? Ο Φουστάνος ελέγχει όλη την νυχτερινή ζωή. Ψάχνω να βρω κάπου να πουλήσω κι εγώ προστασία και δεν μπορώ. Όπου πάω, ο Φουστάνος μπροστά μου. Μα όπου πάω. Κάνε κάτι γι' αυτό. Αυτή θα κανονίσω κάτι. Θα κανονίσω. Ωραία λοιπόν, δεν βλέπω την ώρα να παραλάβω το πουλάει φού που λες. Θα ξαναμιλήσουμε. Καλά, πρόσεξε, μην παίρνεις τηλέφωνα εδώ πέρα, είμαι σπίτι, δεν είναι σπίτι εδώ πέρα. Μαλάκα κι εσύ, ας το διάλογο. Ε, κάτσε κάτω κι εσύ, με έχεις πρίξει. Συγγνώμη, μου πες να σου κάνω μασάζ. Εσύ το πες. Εντάξει, κι εσύ συμφώνησες. Κλήσεις. Καλή φάση, κλήσεις. Μέχρι που θα φτάσει τη μανία σου, θα πουλήσεις τα πάντα όλα. Στα είναι μαλακίες. Εγώ κάνω ό,τι κάνω για την πατρίδα μου. Και το κανένα δεν έρχεσαι λες να είσαι στα όλα μας. Όπως έλεγα κάτι αυτός. Δεν είναι αλήθεια, ρε καμή, είναι. Μιλάμε, το έχεις βρει τέλεια, έτσι. Μου κάνεις το καλύτερο μασάζ. Εντάξει, το πονάω λίγο. Συγνώμη. Έτσι, σεβασμός δεν υπάρχει και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Περίμενε όμως γιατί έρθει ο κόσμος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Σου το στέλνει ο Τσιμπίδας. Είναι ο πουλάει φού. Ο πουλάει φού είναι τιμή μου που σε γνωρίζω. Δικιά μου τιμή. Εσύ είσαι το αφεντικό μου τώρα. Για να κάνουμε ένα demonstration. Σκότωσε τον. Βλέπω έχεις τα skills που χρειάζομαι. Νομίζω ότι μπορείς να τις χρησιμοποιήσω πολύ άνετα. Κάτσε να σου κάνω brief. Λοιπόν, και τώρα υποτίθεται ότι... Εδώ σε παλιό μαλάκα, ε! Να ξέρεις πως δεν σε έχω ανάγκη πια. Έχω βρει άλλη άκρη. Και δεν χρειάζεται να πηδιάμε από εδώ και από εκεί. Μικρέ, πάμε στη βίλα. Πρέπει να πω δύο λόγια στη Βανέση. Σου δεν σε χρειάζομαι άλλο. Μπορείς να πάρεις να δεις το χάμστερ. Καλά, τι βλέπεις εκεί? Τι τσόδες, είναι πενάει η ώρα.
Τι γελάς, πολύ φιαγμένη είσαι. Τέλος πάντων, έχω να σας θέσω μια σημαντική δουλειά. Τι δουλειά? Όπως έχεις καταλάβει τον τελευταίο καιρό, έχω έναν ισχυρό αντίπαλο. Τον Τζόνι Μεγαλόπουλο. Θέλω να πας και να τον παρακολουθείς στενά. Να βρεις ό,τι πληροφορία μπορείς γι' αυτόν. Και πώς θα το κάνω αυτό? Ξέρεις εσύ. Όπως τότε με τον υπορφάω. Ακριβώς. Πάλι δουλειά. Τουλάχιστον θα περάσουμε καλά. Είπε το αφεντικό ότι πρέπει να φύγουμε σήμερα. Τουλάχιστον 10 άτομα πρέπει να γράψουμε σήμερα. Αλλά δεν βλέπω και κανένα να περνάει. Το γαμημένο, τον πόνι. Έχει αδειαλείωτο. Είναι και 8 η ώρα. Θα γίνει να βγούμε την πάρτι τους. Τώρα είναι η ώρα τους. Αστυνομία! Πιάσε δεξιά και σταμάτα. Ποιος ήταν ο ακροβάτης? Δεν ξέρω το παιδί. Δεν μπορεί να μην το ξέρει το παιδί. Παρά είσαι αστολής εδώ. Γιατί ας πω ψέματα. Πρώτη φορά δεν βλέπω το παλικάρι. Ναι, σε. Α, σιγά μην ξεχνιόμαστε. Γιατί δεν έχεις καθρέφτες? Όλοι τους βγάζουν καθρέφτες. Δεν υπάρχει. Ξέρω τι κάνουν όλοι. Και οι υπόλοιποι. Το βλέπω και εξάτμιση, ε. Εντάξει, ε. Εντάξει, ε. Φουράω το σιγαστήρα, αλλά τι να κάνω, εντάξει. Μάλιστα. Και δεν το ξέρω το παιδί? Δεν το ξέρω, σου λέω, όχι. Δεν ξέρω, δεν έχεις παιδί πουθενά. Τον έχω δει κάπου, αλλά τι τώρα, θες να γίνω ρουφιάνος? Ρουφιάνος δεν πρόκειται να γίνω. Μάλιστα. Ούτε κράνος φοράμε. Πώς, αφού το κράνος το φορούσα.
Τι να σου πω, ποιον θα πιστέψουν, ναι. Εκτός και να μου πεις, ξέρεις το παιδί. Εντάξει, φιλαράκι, να μου πάρκι ήταν τώρα, τι θες, εντάξει. Ναι, να είμαστε, Ρουφιάνη. Με ανάγκασες. Καλό βράδυ. Καλησπέρα. Χαρτιά. Έχουμε. Έχουμε. Μπορούμε να δούμε. Έλα, Μούρκο! Μπροστά! Λοιπόν, αυτό έχουμε. Θέλετε κάτι άλλο? Και ένα διπλωματάκι, καμιά ασφάλεια. Κέντρο. Μπορείς να με ελέγξεις Υψηλό Ιώτα Ζήτα 81-88, κόκκινο Φίατ. Κάπου εδώ το έχω. Αναμένω. Το διπλωματάκι και η ασφάλεια που είπαμε. Η ασφάλεια στο τζάμι, κύριε αστυνόμε μου. Μάλιστα. Διπλωματάκι δεν έχω. Δεν έχουμε. Το ξέχασα. Και πού πάμε χωρίς δίπλωμα? Τι να σας πω, εδώ από τον Άγιο ξεκινάμε για πίσω. Πίσω, ε. Για βόλτα στο να. Η τσαντούλα. Τι έχει η τσαντούλα? Έχει τίποτα μέσα που πρέπει να μου πείτε? Όχι. Τίποτα εκρηκτικά, ναρκωτικά? Όχι. Δηλαδή τι εκρηκτικά? Πασιφίσως εκρηκτικά, γενικώς. Δηλαδή τι εκρηκτικά? Έλα, τελείωνες, παρακαλώ, δώσ' μου την τσάντα. Μπορείς να βγεις έξω? Ναι. Το μυαλό μου ήταν αυτό.
Ποιος έστειλε? Να μη σε νοιάζει, ρε. Έλα, Στίβ, σκότωσε τον πρωθυπουργό. Τι? Λάθος. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Έγινε ένα βρωμερό λάθος. Συγγνώμη. Θες? Με στυλοφουστάνω για τις εισπράξεις του μήνα. Γιατί? Έκανες μαλακία που ήρθες σήμερα. Αλλάξανε τα πράγματα. Τι είναι, ρε παιδιά. Κολούθα, μου πάτε, ρε. Μου πάτε, ρε. Μου πάτε, ρε, μαλακία. Μου πάτε, ρε. Φλέγγι, κράτα! Τα κέρδη αύριο πρέπει να δικά μου, έτσι.
CIA. Σία. Agent Sia speaking. Πράκτορα Σοχιά εδώ. Agent Adder, how's the situation in Ικαρία? Έχω μαζέψει τα στοιχεία που χρειάζεται για να κάνετε επέμβαση στην Ικαρία. Θέλω όμως να είμαι σίγουρη ότι θα είμαι εγώ υπεύθυνη για την περιοχή. Το κατάλαβες? I guarantee that when everything's over, you'll be in charge of the whole island. Πολύ ωραία. Σας στέλνω ό,τι χρειάζεστε με email τώρα. Κάνεις κάτι! Κάνεις όλα τα σχέδια! Αντρίς τα σκύλια τα μία! Πέθανε πια. Ποιος θα καθαρίσει πάλι. Πάρα το λίγο. Είναι κρίσιμο τα πράγματα. Η πατρίδα με χρειάζεται. Δεν κάνει ότι γάζεις και μαλακίες. Είσαι σε αφιλήρωση. Και δεν κάνω μια σε κι εσύ. Ναι, τσιμπίδας εδώ. Μάλιστα, μάλιστα. Τι? Τον πρόεδρο. Ποιος σκότωσε τον πρωθυπουργό? Ο Λίνδας είναι εκτός. Έχει φύγει από τη μέση. Τέλος πάντων, έχουμε άλλα να κάνουμε τώρα. Τώρα κατάλαβα τι κάνεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σκάσε, μωρή! Πού συγγένεις άματα. Λέω, τι κάνεις εκεί? Θέλω να καπνίσω τώρα, το μαλάκα το τζούδι μου φορεί τα πουρά. Πού είναι τα τσιγάρα στην ίση? Τι μαλάκι είναι αυτή. Τι, σκότωσε τη Βανέσα! Θα το γαμίσω το αρχίδι.
Έλα. Θέλω να πάρετε το κότερο και να πάτε στους φούρνους. Να βρείτε τον αδερφό του Τζόνι Κόκα. Και να το σκοτώσετε. Θέλω να τον πάρετε τηλέφωνο και να ακούσετε τον περιβολισμό. Έγινε. Πάλι για πιστεύω. Το σηκώσεις εσύ. Παρακαλώ. Έκανες ένα μεγάλο λάθος και ήρθε η ώρα να το πληρώσεις. Ποιος είναι? Έχει σημασία ποιος είμαι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πήραξες άνθρωπο του Κουστάνου. Και αυτό που θέλω να το φάσεις τον αδερφό σου. Όχι! Δεν σας θέσε τίποτα αυτός! Τα λάθη πληρώνω. Όχι! Αγιαστείτε το όνομά σου. Θε τη γνωρία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Μαμά. Έλα, σκάσε πια! Δεν θα τα διαβάσουμε όλα σήμερα. Ό,τι πίστευα. Αυτός ο Καριόλης πρέπει να μου το πληρώσει πολύ ακριβά. Πρέπει να εκδικηθώ για το αίμα του αδελφού μου. Μην κλαίτε, γυναίκες. Λοιπόν, θέλω να μαζέψω στο στρατό και σε μισή ώρα να είμαστε στο Χριστό που είναι η βίλα του Μαλάκα. Θα πάμε εκεί πέρα να τον καμίσουμε τον Καριόλη. Και εσένα, σε θέλω σε μισή ώρα στο Χριστό. Πήγαινε. Ελάτε, μην άρεσε, ξεκολογήσω. Βάσταρνε. Λοιπόν, ένα σκουλ. Μάζεψε τους όλους, ειδοποίησε και το τσιμπίδα. Θέλω να φέρω τους όλους. Τσιμπίδα. Ναι. Πήγαινε. Ακόμα εδώ είσαι. Φέρνω, εγώ πού να πάω. Γεια. Παιδιά μου! Γιατί σαν παιδιά μου σας βλέπω! Είμαστε τόσα χρόνια μαζί! Μαζί χτίσαμε αυτή την αυτοκρατορία! Είμαστε μαζί σε κάθε χαρά, σε κάθε λύπη, σε κάθε... Τέλος πάντων είμαστε μαζί! Μετά από τόσο καιρό, σήμερα ήρθε η ώρα που πρέπει να παλέψουμε για να υπερασπιστούμε όσα κερδίσαμε με το σπαθί μας! Σήμερα ίσως κάποιοι από εμάς να χαθούν στη μάχη! Αλλά πιστέψτε με, ο αγώνας τους δεν πάει χαμένος! Γιατί είναι δίκαιος! Ας πάμε να δώσουμε ένα μάθημα σε αυτούς τους πρεζέμπορους! Εμπρός, παιδιά μου! Φάει το Μεγαλόπουλο. Εμείς είμαστε με το δίκαιο. Το δίκαιο είναι αυτό που λέω Φουστάνους. Αυτό που λέω εγώ. Fate tu!
Now. Ωραίο είναι. Είναι από το παράλληλο, τον ηθοποιάζει ο Κυριάκος. Γιάκο! Μη βλαστημάς τέκνο μου! Και τώρα οι δύο μας φουστάνε. Άσε ρε Νίτσα, καλιά ζώρα! Πολεμική μηχανή του κόλλου. Στο Χριστό να χωρίσε. Στο Χριστό Αγίου Κυρίκου. Πήγαινε. Το αφεντικό σε περιμένει. Σκουτάνα γίνεται. Έχω εφαρθεί όλοι. Θέλεις βοήθειά σου. Τρέχουμε τώρα, λέμε. Τρέχουμε. Μπράβο. Πήγε. Μη μας δεις, μη ταραχτείς. Θα σου συγκινηθεί το όνειρο αν τύχει να βρεθείς ανάμεσά μας. Τα χαμογελά μας είναι αλήθινα όπως και ο τσακουκάς μας. Κι αν δεν σ' αρέσει να μας. Πέτρανε θύματα που κατά κύματα μιλάνε. Υπόπτα που λένε τα ανίποτα για πάθη μας. Και γύρισε το μάτι μας στους δρόμους πήραμε. Λύσαμε την άκρη του νησού κι είναι πριβέ το πάθη μας. Κάποιος θα με πείσει, να με σταματήσει. Κάποιος απ' τη γύρα στο νησί να με κρατήσει. Και βγαίνε ρεμίσου την ανήσου κι μου φύση. Να φέρει κούβα με κρασί και γάλα με χασίσει. Κάποιος θα με πείσει, να με σταματήσει. Κάποιος απ' τη γύρα στο νησί να με κρατήσει.
έτσι όπως γίνανε τώρα τα πράγματα, ένα σου δεν μόνο. Έχει να ετοιμάσει το δάσκαλό σου και να αποκλειδώσει και το αφεντικό σου. Έτσι πρέπει να κάνεις. Ήρθε η ώρα. Είσαι έτοιμος. Άντε. Το μόνο σε φαντάζει θέμα. Πάντα με νοκούσε. Την άκρη του νησού κι είναι πριβέ το πάθη μας. Κάποιος να με πείσει, να με σταματήσει. Κάποιος απ' τη γύρα στο νησί να με κρατήσει. Και για να ηρεμήσει την ανήσυχη μου φύση. Να φέρει κούβα με κρασί και γάλα με χασίσει. Κάποιος να με πείσει, να με σταματήσει. Κάποιος απ' τη γύρα στο νησί να με κρατήσει. Και για να ηρεμήσει την ανήσυχη μου φύση. Να φέρει κούβα με κρασί και γάλα με χασίσει. IG, η καρδιά γκάγκστα είμαι. Στην αλήθεια μάστα και διδάκτορας είμαι. Του δρόμου δήλος και αυτοκρατόρας και μας τώρα στο πάτημα. Πίνω, δίνω και εγώ με δεν παίζει κράτημα, δεν τρέπομαι. Φλόρι δεν σας δέχομαι. Πίνετε μπάφους με τους μπάτσους από τους όπλους ελέγχομαι. Έρχομαι από εκεί που πας τώρα εσύ ψεξε
παντού σημαδιένε. Δικό μα το νησί θα μείνετε μισή. Αν μα την πέσετε, θα μπλέξετε με το οργανωμένο έγκλημα τη γειτονιά και θα τη φά. Την κρούβαλη δεν φέρανε στην ικαρέτα ντρά. Την κρούβαλη ψάχνονται να ψωνίσουν από μα. Μήμα σα, μισό κιλό από το μήνα δεν τραβιέται από μα. Ψάξε τριγύρω σου, τι αδερφέ του φίλου σου να σώσει. Εθισμένη στη ζωή μα και δεν κάνουμε εκτόσει. Κάποιο να με πείσει, να με σταματήσει. Κάποιο από τη γύρα στο νησί να με κρατήσει. Και για να ερεμήσει την ανήσυχη μου φύση. Να φέρει κούπα με κρασί και γάλα με χασίσει. Κάποιο να με πείσει, να με σταματήσει. Κάποιο από τη γύρα στο νησί να με κρατήσει. Και για να ερεμήσει την ανήσυχη μου φύση. Να φέρει κούπα με κρασί και γάλα με χασίσει. Κάποιος απ' τη γύρα στο νησί να με κρατήσει. Και για να ερεμήσει την ανήσυχη μου φύση. Να φέρει κούβα με κρασί και καλό με χασίσει. Κάποιος να με πείσει να με σταματήσει. Κάποιος απ' τη γύρα στο νησί να με κρατήσει. Και για να ερεμήσει την ανήσυχη μου φύση. Να φέρει κούβα με κρασί και καλό με χασίσει. Πάρτε ηρεμιστικά, τα λέμε όλα.